Σάββατον του Λαζάρου. Η περικοπή αυτή είναι στο 11ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, στίχη 1-45. Είναι η Ανάσταση του Λαζάρου, γι' αυτό και λέγεται Σάββατον του Λαζάρου. Είναι δε της ασθενού Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδερφής αυτής. Είναι δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριο Μύρο και καμάξασα τους πόδας αυτού της τρεξήν αυτής εις ο αδελφός Λάζαρος εισθένει. Απέστεν ούν η αδερφέ προς αυτόν λέγουσε «Κύριε είδε ον θελής ασθενή». Ακούσες δω Ιησούς είπεν «Αυτή ασθένεια ούκ έστει προς θάνατον αλλά περί της δόξης του Θεού ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Εγάπα δε ουσού τη Μάρθα και την αδελφήν αυτή και τον Λάζαρον. Όσον οίκωσεν ότι ασθενή τότε μεν έμεινε εν ο ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα μετά τούτο λέγει τις μαθητές «Άγομαι εις την οδέαν πάλιν». Λέγουσεν αυτό οι μαθητές. «Ραβή νυν εζήτωσε λεθάσε οι Ιουδαίοι και πάλι υπάγεις εκεί». Απεκρίθη Ιησούς «Οχι 12 εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπατήν τη ημέρα, ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δεν της περιπατήν τη νυχτή, προσκόπτει ότι το φως σου κέστη παρά αυτό». Ταύτα είπε και μετά τούτο, λέγει αυτής «Λάζαρος, ο φίλος Σιμών και κοίμεται, αλλά πορεύομαι ή να ξυπνήσω αυτόν». Είπον ούνι μαθητή αυτού «Κύριε, ή και κοίμεται, σωθήσετε». Ρίκη δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού, εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ον είπεν αυτοίς ο Ιησούς παρησία «Λάζαρος απέθανε και χαίρονται εμάς να πιστεύσετε ότι ούκ είμαι εκεί αλλάγουμε προς Αυτόν». Είπεν ον Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος της συμμαθητής «Άγουμε κι εμείς ή να αποθάνουμε μετ' αυτού». Ερθόν ον ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες ήδη έχοντα εν το μνημείο. Είδε Βηθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15 και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελήθησαν προς τα σπηρή Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσουν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως οίκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, επίντησεν αυτό. Μαρία δεν του οίκουε καθέζητο. Είπεν ούν η Μάρθα προς τον Ιησούν «Κύριε, εισόδε ο αδελφός μου, ου κάνετε νίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα αν αιτήσει το Θεόν δώσει ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς «Αναστήσετε ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη Ασχάτη μέρα». Είπεν αυτή ο Ιησούς «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν σε με καν αποθάνει ζήσετε και πάσο ζών και πιστεύουν εις εμέ ομοί αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο». Λέγει αυτό «Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού ο εις τον κόσμο ερχόμενος». Και ταύτα η πούσα πείθε και φώνησε Μαρία την αδερφήν αυτής Λάθρα η πούσα ο διδάσκαλος πάριστη και φωνήσει. Εκείνος σήκωσεν εγύρεται αταχή και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελελήθη ο Ιησούς εις την κόμην αλλήν εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρτα. Ιούν Ιουδαίοι ιούντες μεταυτίσεν τη οικία και παραμεθούμεν αυτήν, ειδώντες τη Μαρία, ότι ταχύως ανέστη και εξήρθεν, εκολούθησαν αυτοί λέγοντες, ότι υπάγει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Ιού Μαρία ως ήθον όπου είναι ο Ιησούς, ειδούς αυτόν, έπεισεν αυτού εις τους πόδας, λέγουσεν αυτό, «Κύριε, Ιησόδε, ου κάνα πεθενέ μου ο αδερφός». Ιησούσον, ως είδεν αυτήν κλαίωσαν και τους συνελθώντας αυτοί, Ιουδαίος κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα τί και τάραξε αυτόν και είπε, «Πού τεθήκατε αυτόν, λέγουσιν αυτό, Κύριε, έρχο και είδε». Εδάκασον Ιησούς, έλεγον ούν Ιουδαί, είδε πόσο φίλε αυτόν. Την έσδεξ αυτόν είπον, ούκ δυνατό ούτως ο ανοίξαστος οφθαμός του τυφλού πείσε, είναι και ούτως μη αποθάνει. Ιησούσον πάλι εμβριμόμενος είναι αυτό έρχεται εις το μνημείο. Είδε σπήριον και λίθος επέκειτο από αυτό. Λέγει ο Ιησούς άρατε τον λίθον. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε ήδη όζει τεταρτίος γαρ εστί. Λέγει αυτό ο Ιησούς ουκ είπος ότι αν πιστεύσεις όψει τη δόξαν του Θεού. Ήραουν το λίθον ουίν ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς σάνου και είπε «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οικουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι παντοτέ μου ακούεις, αλλά δε τον όχλον του επρεστώτα είπων
ή να πιστεύσουσιν ότι εσύ με απέστελας. Και τα αυτά επών, φωνή μεγάλη κράβγασε, Λάζαρε δεύρω έξω. Και ξύθεν ο τερνικός δεδμένος τους πόδας και τας ήρας κυρίες, και όψης αυτού στο δαρείο περαιδέδετου. Λέγει αυτή σου Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω 4 σχόλια. Δύο αδελφές του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία, είναι γνωστές και από μια άλλη η διήγηση του Λουκά. Στο 10ο κεφάλαιο, ο Λουκάς, 38-42 στίχους, λέγει εκεί ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητάς του πήγε στο σπίτι του Λαζάρου. Η Μάρθα προσπαθούσε να μαγειρέψει και να ετοιμάσει το τραπέζι να φάγει ο Χριστός με τους μαθητάς του. Η Μαρία καθόταν μαζί με τους άλλους ακροατάς και άκουγε τους λόγους του Χριστού. Σε μια στιγμή η Μάρθα θα κουράστηκε και ήρθε κοντά στο Χριστό και του είπε, «Κύριε, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη να ετοιμάσω το τραπέζι». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς για πολλά πράγματα. Ένα είναι χρήσιμο. Η αδελφή σου Μαρία διάλεξε την καλύτερη μερίδα που δεν θα αφαιρθεί από αυτής, διότι ακούει τα λόγια του Θεού». Η Μαρία είναι ακόμα γνωστή και από άλλη διήγηση των Ευαγγελίων, Μαθαίων, Μάρκων και Ιωάννην. Προ λίγο τη Μεγάλη Πέμπτη, πρωτού σταυρωθεί, έλειψε τα με μύρο των Χριστών. Εδώ τώρα λέγει ότι όταν αρρώστησε ο αδελφός του Λάζαρος, ο Χριστός δεν ήταν στη Βιθανία. Και απέστειλαν δύο αδελφές έναν αγγελοφόρο και είπα στον Χριστό ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος, αρρώστησε. Ο Ιησούς όταν το άκουσε τους είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς το θάνατον αλλά υπέρ της δόξης του Θεού για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Αγαπούσε ο Χριστός τη Μάρτα, τη Μαρία και τον Λάζαρο. Όταν άκουσε ότι ασθενή, τότε κάθεσε εκεί στον τόπο που ήταν άλλες δύο ημέρες και επίτηδες του έκανε ο Χριστός για να πεθάνει ο Λάζαρος και να τον αναστήσει και έτσι να δείξει την θεότητά του. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός μετά τις δύο ημέρες είπε στους μαθητάς ότι Λάζαρος ο φίλος μας εκοιμήθηκε αλλά να πάμε να τον εξυπνήσουν. Οι μαθητές όμως δεν κατάλαβαν αυτά που είπε ο Χριστός και νόμιζαν ότι τους μίλησε για τον ύπνο που κοιμούνται οι άνθρωποι. Αλλά ο Χριστός μίλησε για τον ύπνο του θανάτου. Τότε τους είπε δημόσια ο Χριστός ότι ο Λάζαρος απέθανε. Και χαίρομαι για σας ότι δεν ήμουν εκεί να τον θεραπεύσω όταν αρρώστησε και τώρα που θα τον αναστήσω να στηριχθείτε πιο περισσότερο σε μένα όταν θα δείτε την Ανάσταση του Λαζάρου. Εδώ που λέγει ο Χριστός εκοιμήθηκε. Σε πολλά χωρία, αγαπητοί Απόστολε, της Αγίας Γραφής και παλιά και Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η λέξη «εκοιμήθηκε». Και σημαίνει ότι ο ύπνος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Στην Παλιά Διαθήκη, στα βιβλία των βασιλειών, όταν πεθαίνει κανένας πατριάρχης, προφήτης, βασιλιάς, λέγει η Γραφή, και εκοιμήθη και προσετέθη προς το λαόν αυτού. Όταν ο Χριστός πήγε στο σπίτι του Ιαΐρου που είχε πεθάνει το κορίτσι, είδε πολλούς ανθρώπους εκεί να κλαίνε για το κορίτσι που πέθανε. Ο Χριστός όμως τους είπε, «Μη κλαίτε, δεν πέθανε το κορίτσι αλλά κοιμάται».
και αυτοί τον περιγελούσαν ότι το κορίτσι είχε πεθάνει και πράγματι είχε πεθάνει το κορίτσι. Τότε ο Ιησούς έπιασε το κορίτσι από το χέρι και της είπε «Υπέσαι γύρω και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και δέταξε αυτή δοθήνη φαγήν». Αφού την έπιασε από το χέρι, της είπε «Κορίτσι μου, σήκω πάνω». Και αμέσως επέστρεψε το πνεύμα, η ψυχή, στο νεκρό σώμα, αναστήθηκε και είπε στους γονείς να της δώσουν να φάγει. Ο Απόστολος Παύλος, στην 1η Κορυθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο, γράφει εκεί για το θάνατο, την ταφήν, ανάσταση και εμφανίσεις του Χριστού. Και στο 6 στίχο λέγει «Έπειτα όφθη επάνω 500 αδερφοί σε φάπαξ, εξών επλείους μένουσιν έως άρτη την έσδε και κοιμήθησαν». Έπειτα λέγει ο Παύλος, ο Χριστός φανερώθηκε μια φορά σε μια ομάδα που ήταν παραπάνω από 500 πιστοί, που οι περισσότεροι ζουν αυτή τη στιγμή που σας γράφω την επιστολή μου, μερικοί όμως και κοιμήθηκαν. Δεν λέγει απέθαναν, αλλά εκοιμήθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος ένας μεγάλος ύπνος. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ο Χριστός ξεκίνησε να πάει για την Βηθανία. Επληροφορήθηκε η αδερφή του Λαζάρου, η Μάρθα, ότι έρχεται ο Ιησούς στη Βηθανία και βγήκε να τον προϋπαντήσει. Και όταν τον είδε του είπε «Κύριε, εάν θα ήσουναν εδώ όταν ο αδελφός μου αρρώστησε, θα τον εθεράπευες και δεν θα πέθανε. Αλλά τώρα όμως που πέθανε, ξέρω ότι θα ζητήσει από το Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». Ο Ιησούς της λέγει «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». «Ξέρω», λέγει η Μάρθα, «ότι θα αναστηθεί κατά την εσχάτη ημέρα, όταν θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί». Τότε ο Ιησούς της είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Τώρα, αυτή τη στιγμή θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Και όποιος πιστεύει σε μένα, και αν θα πεθάνει, θα ζήσει. Και όποιος είναι ζωντανός και πιστεύει πραγματικά σε μένα, δεν θα περάσει σε πνευματικό θάνατο, αλλά θα κατεβεί απευθείας από τον πνευματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Ο Χριστός στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 24 στίχο λέγει «Αμήν, αμήν λέγομην, ότι ο το λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιον και έρχεται, αλλά μεταβέβαικεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, όποιος θα ακούει τα λόγια μου και θα πιστεύσει στον Πατέρα που με έστειλε, θα έχει αιώνια ζωή και δεν θα περάσει σε κρίση, αλλά θα κατεβεί επευθείως από τον σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Το τέταρτο σχόλιο που θέλω να πω είναι, όταν ο Χριστός επλησίασε στον τάφο του Λαζάρου, είπε «Σηκώσατε την πέτρα». Η Μάρθα, η αδερφή του Λαζάρου, είπε «Κύριε, τώρα που θα σηκώσουμε την πέτρα θα βρωμάει, θα μυρίζει ο αδελφός μου, διότι έχει 4 ημέρες που είναι στον τάφο». Ο Ιησούς της είπε «Δεν σου είπα ότι εάν θα πιστεύσεις θα ειδείς τη δόξα του Θεού». Και αφού σήκωσαν την πέτρα, τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ ότι με άκουσες. Εγώ ξέρω ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά είπα έτσι για να ακούσουν όλοι αυτοί που είναι εδώ γύρω, για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, φώναξε δυνατά «Λάζαρε, έβγα έξω». Και βγήκε ο πεθαμένος Λάζαρος από τον τάφο, που ήταν δεμένο στα πόδια και στα χέρια με λωρίδες και στο πρόσωπο είχε σοδάρο, ένα μαντίλι. Τότε ο Ιησούς είπε «Ξεδέστε τον και αφήστε τον να φύγει μόνος του». Εδώ, αγαπητοί Απόστολοι, βλέπουμε ότι ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο σαν να τον ξύπνησε από τον θάνατο, από τον ύπνο.
σαν να το ξύπνησε από τον ύπνο. Έτσι λοιπόν ανέστησε τον θάνατο, τον Λάζαρο από το θάνατο. Έτσι μια μέρα όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της κρίσεως θα ανοίξουν όλα τα νεκροταφεία της γης και θα βγουν όλοι οι πεθαμένοι για να κριθούν ο καθένας κατά τα έργα που έκανε. Ναι, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, αλλά είναι λόγια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στίχη 28-29 λέγει: «Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύρα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως».